Επειδή το προηγούμενο διάστημα και τι προηγούμενε ημέρε συζητούσαμε για την ατομική ευθύνη και την ψυχραιμία που πρέπει να επιδεικνύει ο καθένα μα σε αυτέ τι κρίσιμε περιστάσει. Και ένα από αυτό ήταν βεβαίω το να είμαστε συγκρατημένοι στα σούπερ μάρκετ, να μην επαναληφθούν φαινόμενα όπου παίρναμε 40-40-30-30 τα αντισηπτικά. Είχαμε και τον κύριο Παπαθανάση, τον Υφυπουργό, ο, ο, ο οποίο έθεσε και το πλαφόν τρία στο κάθε καρότσι. Πάμε να δούμε οι πολιτικοί εάν έχουν λάβει τα σχετικά μηνύματα και πώ φέρονται οι ίδιοι σε αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα. Έχουμε τον αντιπρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη. Τον βλέπουμε με γεμάτα καρότσια. Πόσα έχει. Τρία ναι, καρότσια, παρακαλώ. Τρία καρότσια. Για... Τρία καρότσια γεμάτα για, το, για τον κύριο Παπαδημούλη. Προσέξτε. Λέγαμε πριν, θανάσι. σε για πολύ την... γνωστή. σε σούπερ μάρκετ, πολύ γνωστή αλυσίδα. Λέγαμε πριν για το θέμα τη κοινωνική συμπεριφορά και των μηνυμάτων. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα αντικοινωνική συμπεριφορά και μάλιστα από έναν εκπρόσωπο. Του λαού και βεβαίω αντιπρόεδρο του κοινοβουλίου. Αρνητικό παράδειγμα. Επαναλαμβάνουμε, τον βλέπουμε με τρία καρότσια τον κύριο Παπαδημούλη. Αρνητικό δηλαδή το μισό παραδείγμα. σούπερ μάρκετ κατέληξε στην οικία Παπαδημούλη ναι. για την καραντίνα. Λοιπόν, ε, τα μισά αποθέματα του συγκεκριμένου καταστήματο. Υπάρχουν λοιπόν. και τα αρνητικά παραδείγματα.